υπάρχει και μια κατάθλιψη που λέγεται κατάθλιψη των εορτών, η οποία κυριολεκτικά σαρώνει και είναι και επίκαιρο τώρα που γιορτάσαμε τα Χριστούγεννα. Ενώ είναι τα Χριστούγεννα από τις πιο χαρούμενες γιορτές μαζί με την Ανάσταση, όμως οι άνθρωποι που δεν ζουν Χριστούγεννα με Χριστό, αλλά απλώς κοσμικά, πάσχουν από κατάθλιψη. Οι απόπειρες αυτοκτονίας αμέσως μετά τα Χριστούγεννα, σύμφωνα με τα στοιχεία του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, αυξάνονται κατά 40% αμέσως μετά τα Χριστούγεννα. Ενώ σύμφωνα με την έρευνα ενός πανεπιστημίου στην Ουαλία, του Κάρντιφ, η τρίτη Δευτέρα του Ιανουαρίου είναι η πιο καταθλιπτική ημέρα όλου του χρόνου. Που πάνε και στη δουλειά, έτσι, Δευτέρα και αρχή του χρόνου. Και ένας καθηγητής της ψυχολογίας Έλληνας, στην Πάντιο, λέγει ότι οι γυναίκες πλήττονται σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό από ότι οι άνδρες από την κατάθλιψη των Χριστουγέννων. Christmas blues, τη λένε στα αγγλικά. Οι γυναίκες βιώνουν κατά διάρκεια των διακοπών κάποιας μορφής δυσανεξία που είναι στα όρια της κατάθλιψης σε ποσοστό 40% του γενικού πληθυσμού, σχεδόν οι μισές γυναίκες δηλαδή. Ενώ ένα 6% αντιμετωπίζει σοβαρές μορφές κατάθλιψης. Προσωπικά δεν μου κάνει εντύπωση καθόλου, ξέρετε γιατί? Γιατί αν σκεφτούμε αυτά που λέει ο Άγιος Γέροντας, είναι πολύ εντός εισαγωγικών φυσιολογικό να έχουμε κατάθλιψη. Γιατί? Πολύ απλά. Δεν έχουμε σχέση με τον Χριστό, δεν αγαπάμε τον Χριστό. Είμαστε κατ' όνομα μόνο χριστιανοί. Ξέρετε τι ποσοστό των Ελλήνων εκκλησιάζεται? 3%. Και από το 3% που εκκλησιάζονται, πόσοι συνειδητοποιούν αυτό που κάνουν? Μιλάμε να εκκλησιάζονται κανονικά, έτσι, κάθε Κυριακή. Τακτικά. Λοιπόν, πόσοι οι υπόλοιποι 97% να έχουν υγεία πνευματική? Όταν η Αγία μας Εκκλησία μας προειδοποιεί ότι 3 Κυριακές, αν δεν εκκλησιαστείς, και εννοεί αν δεν κοινωνήσεις. Αυτό σημαίνει εκκλησιάζομαι. Κοινωνώ. Εκτός αν έχεις κανόνα από τον πνευματικό σου. Οφείλεις να κοινωνήσεις. Και υπάρχει κανόνας που λέει ότι όποιος δεν κοινωνεί οφείλει να δώσει λόγο γιατί δεν κοινώνεις. Γιατί πει αταξία που δεν κοινώνεις. Τώρα έχουμε φτάσει στο άλλο άκρο, έτσι, να δίνω λόγο αυτοί που κοινωνούν. Σε αυτούς τους προκομμένους που λένε τι το πέρασε σούπα κλπ. Βλάσφημα πράγματα. Πόσο έχουμε αλωτριωθεί. Πώς μετά να μην μας πιάνει ο πονηρός? Θυμάστε το περιστατικό με τον Άγιο Μακάριο, νομίζω με άλλη φορά το είπαμε. Μια γυναίκα που την πιάσαν τα μάτια γιατί είχε 5 εβδομάδες να κοινωνήσει. Οπότε δικαιολογούνται απόλυτα αυτά τα ποσοστά και μάλλον είναι και αυξημένα. Απλώς δεν φαίνεται σε πολλούς η κατάθλιψη, είναι λανθάνουσα. Και μάλιστα, αυτό τα λένε επιστήμονες, αρκετά εντυπωσιακό είναι και το γεγονός ότι ακόμα και άνθρωποι που έχουν μια τακτοποιημένη ζωή, γι' αυτό δεν είναι το πρόβλημα η κρίση, ούτε ότι λείπουν τα χρήματα, ή ούτε ότι δεν έχουμε δουλειά. Αλλού είναι το πρόβλημα, ότι δεν αγαπάμε τον Θεό, ότι δεν τηρούμε τις εντολές. Και αυτοί οι άνθρωποι που έχουν μια τακτοποιημένη ζωή, και αυτοί έχουν κατάθλιψη στις γιορτές. Λοιπόν, αυτά έτσι στατιστικά. Είναι βέβαια θλιβερά και ένα ακόμα σημείο που πρέπει να προσέξουμε είναι ότι αφορούν όχι μόνο σε πολίτες πτωχών χωρών αλλά και σε πλούσιες χώρες όπως η Ελβετία, η Γερμανία, η Γαλλία, οι Ιταλίες, σκανδιναβικές χώρες, πολύ υψηλά ποσοστά κατάθλιψης και η Αμερική. Και μάλιστα η Αμερική έχει τα πρωτεία στα αντικαταθλιπτικά, στα φάρμακα κατά της κατάθλιψης και τα λεγόμενα ψυχοφάρμακα. Αυτό που προκύπτει από τις έρευνες είναι ότι το χρήμα δεν χαρίζει ευτυχία στον άνθρωπο. Και τώρα να μας δώσουν χρήματα οι Ευρωπαίοι, εντός εισαγωγικών φίλοι μας, άσπονδοι φίλοι μας, δεν θα μας φύγει η κατάθλιψη. Η λύπη δεν θα μας φύγει. Γιατί δεν φεύγει ο πονηρός. Ίσα-ίσα έρχεται περισσότερο, έτσι, όταν έχεις και χρήματα. Έχεις πιο πολλούς πειρασμούς. Θα σε ρίξει ακόμα πιο βαριά στην αμαρτία, πιο βαθιά στην αμαρτία. Έχουν χρήματα οι χώρες αυτές
που έχουν υψηλά ποσοστά κατάθλιψης, αλλά δεν έχουν ουσιαστική σχέση με τον Θεό. Και αυτοί όλοι οι σχιζογράφοι, εγώ δεν λέω ότι εγκρίνουμε τη βία, και αυτό παίρνει τώρα στη Γαλλία, έτσι, αλλά ήταν σχρόντατοι, έτσι μου δώσανε, μου στείλανε κάποια πράγματα. Πολύ άθιοι, ναι. Δηλαδή, ο διάβολος προσέχεται για αμαρτία, έχει μέσα της το θάνατο. Λέμε γιατί συμβαίνουν όλα αυτά. Πολύ απλά. Είναι τα οψώνια της αμαρτίας. Το λέει ο Άγιος Απόστολος Παύλος. Η αμαρτία μέσα της έχει το θάνατο. Δεν εκδικείται ο Θεός, ούτε τιμωρεί ο Θεός. Αυτοτιμωρούμαστε. Αμαρτάνοντας, αυτοτιμωρούμαστε. Η αμαρτία έχει μέσα της τη λύπη, την κατάθλιψη και το θάνατο. Ο Άγιος Πορφύριος το έλεγε ξεκάθαρα. Αν δεν αγαπήσουμε, λέει, τον Θεό, αν ο άνθρωπος δεν αποκτήσει τον Θείο έρωτα, αρρωσταίνει. Παθαίνει όλα αυτά τα λεγόμενα ψυχολογικά. Ανασφάλεια, φοβίες, κατάθλιψη, άγχος, τεράστια τα ποσοστά άγχους. Και στην πατρίδα μας, πολύ υψηλά ποσοστά άγχους έχουμε. Έκαναν έρευνα στην Αθήνα, η ιατρική σχολή, και βρήκανε ότι σε πολύ υψηλό ποσοστό οι άντρες έχουν 50%, το 50% των ανδρών και το 55% των γυναικών πάσχουν από ήπια έως σοβαρή κατάθλιψη. Και, από έντονο άγχος, συγγνώμη. Και 25% των ανδρών και 33% των γυναικών από ήπια έως σοβαρή κατάθλιψη. Αυτά είναι τα αποτελέσματα της απομάκρυνσης από το Θεό. Και όχι μόνο από το Θεό, αλλά και από αυτή την απλή φυσική ζωή που κάνανε οι παππούδες μας. Έχουμε φύγει τελείως και από αυτό, το οποίο κάπως βοηθούσε, όχι ότι ήταν θεραπευτικό, γιατί είπαμε ο άνθρωπος δεν θεραπεύεται. Και φυσική ζωή να κάνει που τη λασάρουν κλπ. Δεν θεραπεύεται πάλι. Γιατί ο διάβολος δεν φεύγει με τη φυσική ζωή. Φεύγει με την υπερφυσική ζωή.